Έχει φορέσει τη φανέλα του Άρη, τον υπηρέτησε από διάφορα πόστα και θα μας δώσει και τα φώτα του και πώς είδε γενικά το παιχνίδι, αλλά και πώς βλέπει και την επόμενη μέρα γενικότερα στον Άρη, και ο λόγος τον Νίκο Ζεϊμπέκη. Νίκο, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σαββατούλα. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Είμαστε λίγο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω εκλογών της Ένωσης, αλλά ναι. Εντάξει. Είναι αλήθεια ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Θα θέλατε σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι που λέμε, να είχαμε 30 ώρες. Το 24ωρο δεν φτάνει, έτσι? Είναι, εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Παλεύουμε και αγωνιζόμαστε για το καλό του μπάσκετ, οπότε την ομάδα μας δεν μπορούμε να την αφήσουμε. Ήμασταν εκτές στο παλέ. Εντάξει, σήμερα η δουλειά δουλειά και το τρέξιμο για την Ένωση, για τις εκλογές που έχουμε 14 του μηνός. Οπότε πέφτουν όλα μαζί. Δεν πειράζει. Υγεία. Χθες ήσασταν στο παλέ, φυσικά. Έλεγα προηγουμένως ότι δεν υπήρχε μέρος που δεν υπήρχε άτομο. Δηλαδή είχαν καταληθεί όλοι οι χώροι. Θύμισε πραγματικά παλιές εποχές. Τα σκαλοπάτια κρεμασμένη από το πιο ψηλό σημείο του γηπέδου. Δεν υπήρχε. Όπου γύριζες, δηλαδή δεξιά και αριστερά εντός γηπέδου, έβλεπες κόσμο και νομίζω ότι πρέπει να ήταν ίσως και πάνω από 6.000 αυτοί που ήταν χθες στο παλέ. Σίγουρα. Το θέμα είναι ότι πρώτον και κυριότερον ότι ο Άρης είναι. Μπορώ να πω από τις λίγες ομάδες, μην πω με μοναδική ομάδα, που έχει τόσο πολύ κόσμο, μπασκετό κόσμο. Μπασκετικό κοινό, ναι. Μπασκετικό κοινό, δηλαδή, γιατί το γήπεδο ήταν πάντα γεμάτο όταν δεν ήταν και γενικά η ομάδα του μπάσκετ και στα πιο παλιά χρόνια καλύτερη. Ναι. Ήταν και το ποδόσφαιρο καλύτερο και ήταν γεμάτο και το παλέ και το Χαριλάο. Τώρα το Κλάβης Βικελίδης. Τώρα εντάξει, ένας λόγος παραπάνω, αλλά γενικά το παλέ για τον κόσμο του Άρη είναι μικρό. Ναι. Φέτος αυτό και αποδεικνύεται και, και επιβεβαιώνεται. Και ειδικά όταν κάνει και η ομάδα λίγο καλή πορεία, είναι ακόμη πιο μικρό. Γίνεται ακόμη πιο μικρό. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια τι μπορεί να γίνει. Είναι ένα παλιό γήπεδο. Δεν νομίζω ότι επιδέχεται κάποια επέκταση. Το συγκεκριμένο, όχι. Από εδώ και μετά είναι στην διάθεση του κυρίου Λάσκαρη, ποιο είναι ο επενδυτής και κατά πόσο μακροπρόθεσμα θέλει να δει την ομάδα του Άρη και να μπορέσει να επενδύσει και να χτίσει επάνω της. Εντάξει, νομίζω ιστορικά, κύριε Ζεϊμπέκη, ο Άρης, αν μια ομάδα στην Ελλάδα δικαιούται ένα γήπεδο δικό της, νομίζω ότι ιστορικά στο μπάσκετ είναι ο Άρης, μια από αυτές τις ομάδες. Και δυστυχώς είχαμε καλή στιγμή να το κάνουμε, αλλά δεν έγινε. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Ναι, εντάξει. Αυτό θα το δούμε. Θα το δει και ο Λάσκαρης προφανώς εν ευθέτω, ανάλογα και με το πώς βλέπει το όλο project στον Άρη. Είναι νέος άνθρωπος, είναι ωρεξάτος, είναι έξυπνος άνθρωπος και πιστεύω ότι το βλέπει σωστά. Και για να μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες πλέον είναι επιχειρήσεις. Δηλαδή ναι. Θέλει και υπομονή, θέλει και επένδυση και θέλει και μια υπομονή και από εμάς. Βάζω και μένα μέσα από τον κόσμο που παρακολουθεί τον Άρη. Εντάξει, δεν μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα αύριο, ούτε χθες. Θέλει 2-3 χρόνια, ένα χτίσιμο, μια υπομονή και σιγά σιγά, χρόνο με τον χρόνο, να είναι σωστές οι επιλογές των παιχτών και να χτίζεις επάνω τους, οπότε να μπορέσεις να κάνεις κάθε χρόνο ένα βήμα παραπάνω. Πάντως φάνηκε και χθες, όπως και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της σεζόν του εντός έδρας, την άλλη, τη δεύτερη ήττα που έχει κάνει ο Άρης εντός έδρας, ότι παρότι υπάρχει διαφορά ακόμη στα budget με τους δύο ομάδες της Αθήνας, ο Άρης είναι ανταγωνιστικότατος, τις κοντράρει στα ίσα, τις παίζει μέχρι το τέλος και στις λεπτομέρειες έχασε και τα δύο τα παιχνίδια. Κοιτάξτε, ο Άρης για να κερδίσει ένα μάτς με τον Ολυμπιακό ή τον Ολυμπιακό πρέπει μόνο έτσι μπορεί να το κερδίσει. Διαφορετικά δεν μπορεί να το κερδίσει. Αν το ανοίξει το παιχνίδι θα το χάσει και θα χάσει μεγάλη διαφορά. Γιατί είναι η διαφορά των παιχτών, είναι το βάθος βασικά των παιχτών του Ολυμπιακού. Δεν τα έχει ο Άρης, καλός ή κακός. Δεν βάζω εγώ το budget ή τους παίχτες ή την αξία. Εγώ λέω ότι είναι, ας πούμε, ότι είναι και οι ίδιοι, αλλά έχει μεγάλο βάθος ο Ολυμπιακός, έχει περισσότερες δυνατότητες και περισσότερες επιλογές. Και νομίζω θα συμφωνείτε ότι χθες τη διαφορά την έκανα και οι Έλληνες του Ολυμπιακού. Δηλαδή ο Πρίντεζης στο τέλος και ο Σπανούλης σε κάποια καθοριστικά σημεία. Αυτό λέω, ότι όταν έχεις πολλές επιλογές, ο Πρίντεζης έπαιξε στο τέλος 3 λεπτά. Ο Παπα-Νικολάου έπαιξε, ξέρω, 4 λεπτά. Ο Σπανούλης τους κράτησε στο πρώτο ημίχρονο. Όταν έχεις, ας πούμε, τόσους παίχτες και παίξουν από 4 λεπτά ο καθένας, από 3 λεπτά ο καθένας και σου κάνει 3-4 προσπάθειες και 3 άμυνες, συμπλήρωσες τον αγώνα. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν θα είναι μια καλή μέρα ο Πρίντεζης, θα παίξει ο Παπα-Νικολάου. Δεν θα είναι ο Παπα-Νικολάου, θα είναι ο Σπανούλης. Δεν θα είναι ο Σπανούλης, θα είναι. Έχεις επιλογές. Και εκεί πέρα είναι το κυριότερο για μένα, γιατί άκουσα προηγουμένως και τον κύριο Σαββίδη και εσάς, ότι λέγατε με τη διαιτησία, με τα σφυρίγματα και αυτά. Ναι.
Σίγουρα και το καλάθι μετρούσε και όλα παίζουν ρόλο. Αλλά αυτό που παίζει μεγαλύτερο ρόλο είναι ότι ο Ολυμπιακός, ακόμη και στην Ευρωλίγκα, για όσους παρακολουθούν και Ευρωλίγκα, παίζει πάντα στο όριο του φάουλ. Ναι. Δηλαδή η άμυνα του είναι πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ σφιχτή. Και αυτό έκανε και ο Άρης εχθές. Και ο Άρης, δηλαδή, ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι καλή του και σφιχτή άμυνα. Ήταν πάρα πολύ καλή η άμυνα του και πάρα πολύ δυνατή η άμυνα του. Μόνο έτσι μπορεί να το σταματήσει τον Ολυμπιακό. Και ομάδα τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αυτό το πράγμα το κάνει και στην Ευρωλίγκα. Ναι. Δηλαδή, μην μας φαίνεται παράξενο. Τώρα, 1, 2, 3 σφυρίγματα, όλοι έχουμε κρίση, όλοι βλέπουμε. Πλέον η τεχνολογία είναι πάρα πολύ μπροστά. Ναι. Μας τα δείχνει πάρα πολύ καλά και ο καθένας διαμορφώνει την άποψή του. Αλλά ο Ολυμπιακός παίζει πάντα έτσι. Παίζει πάντα δυνατά, θα κάνει τα φάουλ. Είναι το βάθος που τους. Όταν ο δεύτερος, τρίτος, πέμπτος παίκτης είναι ίδιος με τον 12ο, ναι, δεν έχεις πρόβλημα. Ναι. Και να πρεσάρεις και να πιέσεις και να κόψεις και να σπάσεις τα σκρέμ και όλα. Ναι. Εντάξει, ναι, να μην επικεντρωθούμε παραπάνω στη διαιτησία. Εντάξει, ήταν όχι, καθοριστική σε κάποια 2-3 σφυρίγματα. Τον τρόπο παιχνιδιού, ναι, τον τρόπο μπάσκετ. Ναι. Πάντως, κέρδη ο Άρης βγάζει γενικά. Ακόμη και από τέτοιες ήττες νομίζω ότι βγάζει κέρδη. Δεν είναι μόνο το ροζ φύλλο αγώνα. Ο Άρης έδειξε ότι επιστρέφει σιγά-σιγά, έδειξε ότι μπορεί να τους κοντράρει. Έχει συσπυρώσει τον κόσμο. Είχε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα χθες στο παλέ που θύμισε τις παλιές καλές εποχές. Κόσμος να μένει έξω, να βάζει μέσο που λέμε για να βρει, που λέγαμε παλιά, για να βρει εισιτήριο να πάει στο παιχνίδι. Το δεν είναι και μικρό πράγμα αυτό. Καλά, εντάξει. Όποιος είναι Αριανός ξέρει. Όταν άρχισε στα μικρά παιχνίδια και με άσχημες χρονιές είχε 2.500 και 3.000 κόσμο, λογικό είναι εχθές να έχει 6, 7, 8 όσους μπορούσε να πάρει το γήπεδο. Mm-hmm. Δεν έχει. Αυτό είναι δεδομένο για μένα τουλάχιστον. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα που είδα χθες. Mm. Αυτή η ατμόσφαιρα τελικά. Κάνω πάντοτε αυτό το ερώτημα και σε ανθρώπους που έχουν. Είναι καταπληκτική, αλλά πρέπει να φύγει το δίχτυ. Να φύγει το δίχτυ. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, ναι, είναι καταπληκτική. Όλοι είναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει γήπεδο που να φωνάζει 6.000 κόσμος και να σηκώνονται και να είναι τα χέρια επάνω και να λένε ένα σύνθημα όλοι μαζί. Ναι. Αλλά και αυτό θέλουμε και στην Ευρώπη. Γι' αυτό μας ζητάνε και στην Ευρωλίγκα και στη FIBA και σε αυτά. Αλλά πρέπει να φύγει το δίχτυ. Δηλαδή, πρέπει λίγο να περάσουμε αλλού. Να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Ναι, γιατί ξέρετε, στο τέλος κάνουμε κακό στην ομάδα μας. Ναι. Γιατί θα μπορούσαμε να είμαστε ένας καλοί παραπάνω, θα μπορούσαμε να την βοηθήσουμε διαφορετικά και αυτά τα πράγματα μας πηγαίνουν πίσω. Εντάξει, είμαστε λίγο θερμοί, δεν ανεχόμαστε λιγάκι, είμαστε λίγο πικραμένοι σαν Αριανοί. Ναι. Είμαστε λίγο ταλαιπωρημένοι, αδικημένοι. Συμφωνώ και εγώ, έτσι νιώθω. Αλλά το να πετάξω ένα μπουκάλι ή κάτι, ας πούμε, μέσα, εκείνη τη στιγμή κάνω ζημιά στο σύλλογό μου και με στοιχίζει περισσότερο από το να μην τον βλέπω τον Άρη μου. Πάντως, χθες πάντως, παρότι το γήπεδο ήταν κατάμεστο, είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν πολύ θερμή ατμόσφαιρα, ήταν και ωραίο το μάτς. Πήγε πόντο-πόντο μέχρι το τέλος. Είχε κάποια σφυρίγματα που δεν ευνόησαν τον Άρη. Ο κόσμος ήταν σε γενικές γραμμές, νομίζω, άψογος. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Το επόμενο στάδιο είναι να είναι έτσι το γήπεδο και να μην υπάρχει και το δίχτυ. Mm-hmm. Και σχολιάζεται πολύ. Θέλω να κάνετε και ένα σχόλιο, κύριε Ζεμπέκη, πριν πάμε και στο άλλο θέμα για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας στην ΕΚΑΣΤ. Για την δήλωση αμέσως μετά στα αποδυτήρια του κύριου Λάσκαρ, ο οποίος δεν θέλησε φυσικά καθόλου να σταθεί στη διαιτησία. Κομίζει ένα αμερικάνικο τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς ο κύριος Λάσκαρης, με βάση και αυτά που είπα λίγο μετά το τέλος του αγώνα στα αποδυτήρια. Δεν ξέρω πώς τα ακούσατε εσείς. Εγώ συμφωνώ μαζί του. Και εγώ, αν ήμουν στη θέση του, το ίδιο θα έκανα. Ναι. Δεν μπορεί να στεκόμαστε στο. Σίγουρα, να σας πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει τοποθετηθεί ή να μην έχει πει. Αλλά δεν είναι ορισμένα πράγματα που δεν χρειάζεται να τα κάνουμε, να τα διατυμπανίζουμε. Εντάξει. Και καθώς επίσης, ας πούμε, εντάξει, μπορεί να συμβεί, μπορεί να αύριο να συμβεί σε εμάς, μπορεί να συμβεί ένα λάθος. Το βλέπει έτσι. Γιατί τώρα, αν κάθεται να βλέπει το κάθε λάθος και να μυρολατρεί, μόνο πίσω μπορεί να πάει την ομάδα. Αλλά όπως σας λέω, όταν γνωρίζεις ότι ο Ολυμπιακός παίζει έτσι, για να γυρίσω να συνδέσω το προηγούμενο που σας έλεγα, δεν έλεγα τη διαιτησία, ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός παίζει έτσι, θα το γνωρίσω, θα κατέβει και θα σου παίξει στο όριο του φάουλ. Δηλαδή κάθε φάση θα είναι φάουλ ή όχι. Οπότε το περιμένεις. Παίζεις και εσύ έτσι. Μόνο έτσι μπορείς να τα απεξέλθεις. Είναι ορισμένα πράγματα στάνταρ. Αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Τι διαλέγεις και τι μπορείς να κάνεις. Εδώ, κύριε Ζεμπέκη, ένας φίλος ρωτάει, βέβαια, εσείς δεν είστε προπονητής, δεν είστε ο πρίφτης. Εάν νομίζετε ότι η ομάδα χρειάζεται ένα ψηλό ακόμη. Δεν είστε προπονητής, αυτό, φυσικά. Σε αυτό ξέρετε τι γίνεται. Έχουμε πάρα πολύ καλή περιφέρεια. Απλώς δεν έχουμε. Δηλαδή,
Θέλουμε έναν παίχτη πλάτη. Δηλαδή θέλουμε έναν παίχτη να περάσει 3-4 φορές, έχει δίκιο αυτό που ρωτάει. Έστω και σαν δεύτερο ψηλό, να μπορεί να περάσουμε 3-4 φορές την μπάλα μέσα, να πάρει 2 φάουλ, 3, να βάλει 2 καλάθια, μόνο και μόνο για να ελευθερώσει και να ανασάνουν λίγο οι περιφερειακοί. Δηλαδή κάποιες στιγμές εχθές πικ ξανά, ναι, και δεν γινόταν τίποτα. Δηλαδή και η μπάλα γύριζε γύρω-γύρω. Δηλαδή κάποια στιγμή με τέτοιες άνοιξες όπως είναι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, δεν μιλάνε για ομάδες επίπεδο Ευρωλίγκας, έχεις πρόβλημα. Ναι. Απόλυτα κατανοητό. Ενώ όταν έχεις ένα ψηλό και γίνει καλά το σκρίν επάνω, ναι, και κόψει μέσα, δεν θα μπορέσει να ακολουθεί στο σκρίν. Σωστά. Θα μπορέσει να περάσει μπάλα, οπότε υπάρχει και φόβος μέσα. Ναι. Να σε ελπίσουμε ότι εν ώψη play-off θα υπάρξει αυτός ο παίκτης, γιατί υπάρχει μια αναζήτηση γενικότερα αυτό να βρεθεί. Εγώ πιστεύω και ότι και ο κύριος Πρίφτης το ξέρει, το έχει δει και πιστεύω, και έτσι αυτό εισπράττω, έτσι με την εμπειρία μου και αυτά τα χρόνια στο γήπεδο, ότι δεν ήθελε να το κάνει και λόγω καλού κλίματος της ομάδος. Οπότε σου λέει, είτε το κάνω είτε όχι, θα είμαι πάλι τρίτος, οπότε το να το κάνω, στο κάνω όταν πάω να κάνω την υπέρβαση. Ναι, ενώ και έχει και αυτό, έτσι το βλέπω και φυσιολογικό και σωστό. Πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι που τρώει και σχεδόν όλο το 24ωρό σας πλέον, τις εκλογές της ΕΚΑΣ, οι οποίες πλησιάζουν, έτσι δεν είναι, μέσα στο μήνα Απρίλιο. Ναι, είναι 14 του μηνός. Πώς το αποφασίσατε αυτό? Κοιτάξτε, ήταν μια παρένεση δύο ανθρώπων που ήταν μέσα στην ΕΚΑΣ αυτή τη στιγμή. Είναι οι δύο, να το πω έτσι, παλιοί και οι δύο μεγάλοι του συνδυασμού μας, της κίνησής μας, του Αλέκου του Κατσιάνη και του Σάκη του Μπάλτη, οι οποίοι με παρέμεσαν, γιατί εντάξει, ξέρουν την αγάπη μου για το μπάσκετ. Το ίδιο έχουν και αυτοί οι οποίοι το υπηρετούσαν και από την ΕΚΑΣ. Και η εικόνα των γηπέδων γινόταν κάθε μέρα και πιο απογοητευτική και χειρότερη. Ναι. Οπότε μου το συζητούσαμε από πέρσι σιγά σιγά, δειλά-δειλά, ξέρεις, αυτά το σκεφτόμαστε. Και μετά το καλοκαίρι αρχίσαμε και μαζευόμασταν πιο ζεστά, το είδα πιο θετικά λιγάκι. Είναι ο χώρος μου, εντάξει, είναι 40 χρόνια στο γήπεδο και στο μπάσκετ, οπότε δεν μπορώ να μείνω απ' έξω από αυτό το κάλεσμα που μου κάναν για να βοηθήσω για την ΕΚΑΣ. Πείτε μας έτσι λίγο ποιοι είστε μαζί στο συνδυασμό. Κοιτάξτε, είμαστε εκτός από τους δύο κύριους, σας είπα, που είναι οι παλιοί, ας πούμε, και οι πιο μεγάλοι. Είμαι εγώ, είναι ο Κουντουράκης ο Χρήστος, είναι ο Γιαννόπουλος ο Τύρης, ο Γρηγοριάδης ο Παύλος, ο Στέφανος ο Νικολαίδης, ο Θεόφιλος ο Δαμάσκος, ο Πλαριώτης, ο Οικονόμο ο Γιώργος, είμαστε ο Λάκος ο Γιώργος, Αποστολίδης, Ιδροηλίας, Βακουφτσίδη, Διαβολεμένου, Ριτζαλέου. Είμαστε αρκετοί και είμαστε όλοι. Τώρα, ίσως ενδεχομένως λόγω ταχύτητας να έχω ξεχάσει κάποιον, θα ανακοινωθούν αύριο. Έχουμε συνέντευξη τύπου στις 12 η ώρα στο Palais des Sports, και το πρόγραμμά μας. Κοιτάξτε, είμαστε άνθρωποι όλοι του μπάσκετ. Είμαστε άνθρωποι όλοι του μπάσκετ, είμαστε άνθρωποι νέοι, άνθρωποι ορεξάτοι. Θέλουμε να βοηθήσουμε, θέλουμε να λειτουργήσει η Ένωση καλύτερα, τα σωματεία καλύτερα, τα πρωταθλήματα καλύτερα. Και αν μη τι άλλο, σίγουρα θα κάνουμε λάθη, αλλά έχουμε τη διάθεση να προσπαθήσουμε. Και δεν θα αφήσουμε σε αυτή την αδράνεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή να πηγαίνουν όλα με έναν αυτόματο πιλότο. Θα να φέρετε ένα νέο αέρα δηλαδή στην... Ναι, βέβαια, να δώσουμε ένα νέο αέρα, να δώσουμε καινούριο προγραμματισμό στο αναπτυξιακό, να λειτουργήσουν οι ομάδες καλύτερα, να δούμε λίγο τα προβλήματα των ομάδων από πιο κοντά. Εντάξει, δεν είναι μόνο στέκομαι και λέω θεωρίες που θέλουν τα σωματεία, πλέον θέλουν πράξεις. Και να σας πω και κάτι, πλέον τώρα τα σωματεία, αυτά λειτουργούν τις ενώσεις. Ναι. Θέλουν αυτούς τους ανθρώπους που τους υπηρετούν, τους θέλουν δίπλα. Πόσα σωματεία συμμετέχουν? 165 σωματεία. 165 σωματεία. Είναι όλος ο νομός Θεσσαλονίκης, έτσι. Ναι. Δηλαδή μην λέμε μόνο Θεσσαλονίκη, δεν είναι μόνο το Θεσσαλονίκη, είναι και η περιφέρεια. Ναι. Είναι, ας πούμε, από την Ασπροβάλτα, είναι από το Σοχό, είναι από τη Νέα Μεσίβρια, είναι Χαλκιδόνα, Άδενδρα, τα πάντα, όλη η περιφέρεια του νομού Θεσσαλονίκης. Και άλλος συνδυασμός, αν δεν κάνω λάθος, είναι του νυν Προέδρου της ΕΚΑΣ, του κυρίου Λόρτου, έτσι είναι? Ναι, που είναι εδώ και 16 χρόνια. Αρκετά. Αλλά εντάξει, πιστεύουμε ότι έχουν κάνει τον κύκλο τους, προσφέραν αυτά που ήταν να προσφέρουν. Ναι. Και πιστεύουμε ότι ήρθε η στιγμή να αλλάξει λίγο η κατάσταση.
και στο κάτω-κάτω να δει και ο κόσμος αν μπορούμε και εμείς. Και αν δεν μπορούμε εμείς, ας έρθουν κάποιοι άλλοι πιο ικανοί από εμάς. Ή να δει και κάτι διαφορετικό μετά από 16 χρόνια. Διαφορετικό, ναι, εντάξει. Όχι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι, δεν είναι το θέμα μόνο των χρόνων, είναι και το θέμα το τι βλέπεις. Ναι. Γιατί μπορεί να, άμα είσαι και 20, αν είσαι και 25, άμα είσαι παραγωγικός, ναι, ευχής έργο. Σωστά, ναι, γιατί όχι. Ή αν μπορείς και πραγματικά φρεσκάρεις την ομάδα σου, το συνδυασμό σου και λειτουργείς σαν καινούριος κάθε φορά, είναι κατόρθωμά σου. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι έχουν να τονίσει πάρα πολύ τα πράγματα και έχουν πέσει πάρα πολύ. Ναι. Και αυτό εισπράττουμε και από τα σωματεία που συζητάμε. Μάλιστα. Κάθε μέρα. Το πρόγραμμά σας, όπως είπα, θα το ανακοινώσετε έτσι συνοπτικά αύριο στις 12 η ώρα στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσετε. Ναι, θα είναι πιο αναλυτική λίγο η παρουσίασή μας για όλα τα θέματα. Και οπότε και κάποια πράγματα που θα θέλετε να ρωτήσετε εσείς για πιο ειδικά θα μπορούμε να σας απαντήσουμε. Γιατί τώρα δεν είναι ραδιοφωνική συζήτηση αυτή, πιστεύω. Ωραία, άρα το αφήσουμε για αύριο. Εμείς θα το καλύψουμε, θα είμαστε εκεί εννοείται. Ναι, για να το καλύψουμε, για να ακούσουμε τι καινούριο κουμίζει η δική σας, ο δικός σας συνδυασμός στις εκλογές που, όπως μας είπατε, είναι στις 14 του μήνα. Όρεξη και διάθεση. Ναι, όντως. Δόξα τω Θεώ, και όρεξη νομίζω έχετε και διάθεση έχετε και τα γήπεδα τα έχετε φάει με το κουτάλι τόσα χρόνια. Σίγουρα. Και σας είπα, είμαστε όλοι άνθρωποι που υπηρετούμε ακόμη το μπάσκετ, είτε από παράγοντες, είτε από... κάποιοι παίζανε, εγώ πέρσι μέχρι πέρσι, ας πούμε, έπαιζα, εντάξει. Yeah. Κάποιοι αγωνιζόντουσαν, εντάξει, όλα είναι... Είμαστε μέσα στα γήπεδα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, κύριε Ζεϊμπέκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Μια χαρά. Να είστε καλά.